Σε ένα εσχατομέτρο για την επίτευξη της αύξησης των εμβολιασμών στα επιθυμητά επίπεδα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης την απόφαση του Πρωθυπουργού να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους πολίτες άνω των 60 ετών. Έχει καταβληθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλο το τελευταίο διάστημα να επισημάνουμε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός σώζει ζωές, μας γλιτώνει από την πανδημία. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας αυτό το κατανόησε. Έχουμε λάβει μία σειρά από μέτρα και δυστυχώς παραμένει μία μερίδα συμπολιτών μας ακόμα η οποία δεν έχει πιστεί. Με την ευκαιρία της παρουσίας του στα Χανιά για την επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, ο Υπουργός Εσωτερικών είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Σημαντηράκη, ο οποίος του έθεσε τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών, επαναφέροντας το αίτημα της επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας. Έγινε ειδική αναφορά στο κομμάτι της στελέχωσης και επαναλειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας. Εξηγήσαμε στον Υπουργό ότι είναι ένα αίτημα το οποίο έχει πολλαπλά ωφέλη και δεν επιβαρύνει επί της ουσίας τον κρατικό προϋπολογισμό. Είμαι σίγουρος ότι ο Υπουργός θα το εξετάσει και θα ανταποκριθεί. Το 2022, το επόμενο έτος, έχουμε δεσμευτεί ότι θα επανεξετάσουμε το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας για να δούμε πώς και αυτόν τον θεσμό μπορούμε να τον βάλουμε στις σωστές ράγες έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις φιλοδοξίες και των Δημάρχων αλλά και των Δημοτών. Αναφορικά με την ενίσχυση των Δήμων με προσωπικό, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες αρχίζει η διαδικασία ελέγχου των τευχών της προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και ο καθορισμός των ειδικοτήτων. Φιλοδοξούμε ότι αυτή η προκήρυξη μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει σηκωθεί. Και επίσης φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε προσωρινά αποτελέσματα αυτής της προκηρύξεως τέλη Μαρτίου ή, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο. Ο κύριος Βορύδης υποστήριξε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του αναπτυξιακού του προγράμματος έχει ενισχύσει σημαντικά τους Δήμους, κυρίως την περίοδο της πανδημίας.